Είναι τα podcast της Athens Voice. Along with it, a new of η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει κανόνες Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Είναι ρε παιδιά, μα δουλεύει και από πάνω. Λίγο να είμαι σοβαρή Σεβασμιότατη η <χωρή> Εκκλησία δεν έχει ομοφυλόφιλου στην όχι. Μεγάλο ανέκδοτο. Εσεί είστε το κεφάλαιο. Εμεί είμαστε προοδευτικοί. Αριστεροί, ακραίοι μάλιστα. Μου είδα έναν εκεί που περπάτα για Το καψελάκι. Τι να μιλήσει για τη ρότα. Δεν ξέρω το English word, λατζέρι που είσαι. Είναι ανήφορο. Τέσσερα χρόνια έκανα αντιπολίτευση και έκανα κολοβαρού. Είναι άστα να πα στο διάολο. Σα αφήνω τον καθένα να υπονοεί ότι ο αρχηγό του κόμματο έχει συνεργαστεί με το κουβέι που δεν ξέρω κανένα. Έχω δει ποτέ το ούτε κινέζο, ούτε κουβέι, ούτε τίποτα. Στην Αθήνα δεν έχει ράμπε για τα Άτομα με ειδικέ δεξιότητε. Μπορείτε να πούμε και η πολιτική του Πουμαρό. Ανελέητα! Πάρτε του τα κεφάλια! Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99 ναι, έξω στο μικρόφωνο Γιάννη Στόμιτς, ο περατέρ στα ντεξ Τσούκου 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 τσά στην παραγωγή Και η πιο επεισοδιακή γυροβίζον στα χρόνια του διαγωνισμού Εγώ ως γνωστόν άγνωστόν είμαι έξτρα γυροφάν και μαρμελάδα βέβαια, διότι αν δεν μπει μέσα στο μικρόφωνο να κάνει το statement, δεν μπορούμε να αρχίσουμε επεισόδιο. Η πιο επισοδιακή μπορώ να πω, μια Eurovision που εγώ είμαι πάρα πολύ γυροφάν. Έχω πάει και στη Eurovision εδώ τη Ελλάδα, το, το μακρινό 2006. Θυμάμαι κάτι τραγούδια που δεν νομίζω ότι τα ξέρει η σε αυτά τα τραγούδια που θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, πολλή πόλωση γίνεται χαμό Ισραήλ, Παλαιστίνη. Έχω να σα πω γι' αυτό, πράγμα που κάθισα σαν άνθρωπο και είπα να κάνω μια έρευνα, θα σα πω, θα σα πω, θα σα τα, τα πω όλα. Και όμω θέλω, θέλω να πω ότι ε, λογικά περισσότεροι είδατε, γιατί φέτος Eurovision συζητήθηκε πάρα πολύ. Αυτό το ζάρι, δηλαδή, εγώ έβλεπα μέχρι και καθηγητές πανεπιστημίου, δικούς μου καθηγητές που είχα, να γράφουν τη γνώμη τους για το ζάρι στο facebook. Δηλαδή, ήταν τρελό αυτό που, αυτό που συνέβαινε. Τέλος πάντων, το μότο της φετινής Eurovision, το United by Music, δεν πραγματοποιήθηκε η αλήθεια είναι, διότι από ό,τι φάνηκε people were divided by music και αυτό έχει να κάνει με τους χειρισμούς της εμ, διοργανώτριας αρχής. Τι έκανε ρε παιδιά η EBU για εσάς που δεν γνωρίζετε. Η EBU είναι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεπτική Ένωση. Άφησε το Ισραήλ να διαγωνιστεί Uh, διότι όπως ανέφερε πληρούσε όλα τα κριτήρια και αυτή η απόφαση, πολύ λογικό, δεν άρεσε και σε μια πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού και σε μερικούς καλλιτέχνες και άλλους εθνικούς ραδιοτηλεπτικούς σταθμούς. Διότι αυτό που λέγανε είναι πώς γίνεται να αφήνει το Ισραήλ να συμμετάσχει και να μην αφήνει τη Ρωσία να, συμμε... να συμμετέχει που ξέρεις και ο ένας σκοτώνει και άλλο σκοτώνει να το πούμε έτσι γιατί αυτό έγινε το 2022 με τη Ρωσία διότι και, η... Α, και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση πολέμου και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο γιατί το παραβιάζει, θα πω γι' αυτό το πράγμα η EBU βέβαια είπε όχι όλα καλά και σε συνεργασία με την Σουηδική Αστυνομία <laughs> Άστα καλό. Λοιπόν, με συγχωρείτε γι' αυτό. Έλαβε κάποια ασφαλιστικά μέτρα για την Ισραηλινή συμμετοχή και αυτό που προσπάθησε ήταν να περιορίσει τις διαμαρτυρίες μέσα στο στάδιο. Μέγα σφάλμα, μέγα σφάλμα. Και η κατάσταση κορυφώθηκε όταν αποκλείστηκε ο Λανδός τραγουδιστή στον τελικό, ο οποίο ε, τον κατηγόρησαν ότι έγινε ένα, είχε μια ενάρμοστη συμπεριφορά εκεί πέρα με μια δημοσιογράφο Ισραηλινή, τη ε, έριξε την κάμερα, τη σκούντιξε και αυτά και τον απέκλεισαν. Οπότε τέλο πάντων όλο αυτό το. υπήρχε ένα τεταμένο κλίμα και σε ένα τέτοιο τεταμένο κλίμα διεξήχθη ο τελικό. Ε, ποια είναι η γνωμούλα μου τώρα εμένα, γνω, γνωμούλα μου πάντα, διότι πολλοί με ρωτήσατε ποια είναι η γνώμη μου. Και εγώ η αλήθεια είναι γιατί θα πω και κάποια πράγματα για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Διότι επέλεξα και μια δουλειά. Πώ γνωστό να έχει να κάνει με την τοποθέτηση, εναπόθεση, το να λέω τη γνώμη μου. Και είναι η δουλειά μου αυτή, δυστυχώ ή ευτυχώ. Κάποιο που μου είπε τι προάλλε μου λέει, «Δηλα, Δηλαδή τώρα σε πληρώνει για να λε τη γνώμη σου. Λέω, Δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Πολλέ φορέ κινδυνεύω για να πω τη γνώμη μου. Α, εν περιπτώσει. Τέλο πάντων, αμ, κοιτάξτε, η EBU έχει, ένα τεράστιο, έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνη πάνω σε αυτό που συνέβη, διότι υπάρχουν διαχρονικέ ανακοινώσει τη που είναι αντιφατικές μεταξύ των Δηλαδή, δεν γίνεται να ζητά από τη μία διαγωνισμό να είναι νον-πολίτικα, δηλαδή να, να μην έχει καθ, κανένα πολιτικό στοιχείο, αλλά at the same time ένα μέρος του διαγωνισμού σου να είναι η πρόθεση της διαφορετικότητας που αυτό το καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι κατεξοχήν πολιτικό τώρα όσον αφορά, όσον αφορά που μάλλον καλύτερα την συμμετοχή του Ισραήλ έχει γίνει ένα τεράστιο escalation τον τελευταίο μήνα με αυτά που κάνει το Ισραήλ στο, στη Γάζα και στην Παλαιστίνη. Ο Νετανιάχου έχει ξεπεράσει το όριο. Νομίζω όλοι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι, κα, δεν είναι κανονικό, δεν είναι πόλεμος. Δηλαδή κάθε πόλεμος έχει κανόνες. Και μακάρι να μην υπήρχαν πόλεμοι σε αυτόν τον κόσμο και να ζούσαμε όλοι αγκαλιασμένοι και αυτά. Και να μου πει, και, και, ο πόλεμο έχει δίκιο. Πώ γεννήθηκε το δίκαιο του πολέμου, Το δίκαιο του πολέμου α, γεννήθηκε διότι υπήρξε πληροφορία στον κόσμο σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στον πόλεμο, όταν μπορούσε πριν να το αποτυπώσει αυτό το πράγμα. Οπότε ήταν ο υπόλοιπο λαό, μετά του. και στο 1800, εν πάση περιπτώσει, η πρώτη φωτογραφική, και αποτυπώθηκαν οι φρικαλαιότητε του πολέμου και μπόρεσε να δει ο κόσμο τι γίνεται σε ένα πόλεμο, τότε γεννήθηκε και το δίκαιο του πολέμου. Και το δίκαιο του πολέμου σημαίνει το να τηρούνται κάποια μέτρα, κάποιες αρχές. Α, το δίκαιο του πολέμου έχει να κάνει και με τις, α, την απαγόρευση των γενοκτονιών και τη συνθήκη που υπάρχει σύμβαση για την απαγόρευση των α, γενοκτονιών, τα εγκλήματα πολέμου και όλα αυτά, τα, τα νομικά, εν πάση περιπτώσει. Α, μ, λοιπόν, η συμμετοχή του Ισραήλ θεωρώ ότι το να γιουχάρεται μία, ε, 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 μία τραγουδίστρια Όσο προκλητική κι αν είναι, διότι και αυτό που έκανε η τύπησα, που έκανε πρόβα και τις σίγουρα το είδατε, έπαιξε παντού, το να κάνει πρόβα και να, το team της εκεί πέρα να, να, να κάνει μίμικ ότι λένε συνθήματα για την Παλαιστίνη προκειμένου να την προετοιμάσουν ψυχολογικά και αυτό είναι πάρα πολύ προκλητικό, δεν το κάνεις. Ή αν δεν το κάνεις δεν το βγάζεις βίντεο, δεν είναι, δεν είναι not cute, περιπτώσει. Τέλο πάντων, όσο προκλητική και να είναι, δεν, δεν μπορώ να διανοηθώ να προσωποποιείται το μένο που έχει ο χύψη κόσμο εναντίον τη κυβέρνηση του Ισραήλ σε μια 20χρονη τραγουδίστρια και, και να γιουχάρτη και να τη συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Διότι οι περισσότεροι που τη συμπεριφέρουν με αυτόν τον τρόπο είναι ανώριμο, αυτό είναι μια παιδιάστικη συμπεριφορά. Και κατά την άποψή μου, το να θε να πάρει μια πολιτική στάση Απέναντι σε αυτό δεν είναι οι παιδιάστικες συμπεριφορέ που έδειξε και ο Ολλανδός τραγουδιστής και ο, και ο Νέμο που συγχαρητήρα που κέρδισε και αυτό. Νομίζω ο Νέμο ήταν ο άλλος. Ε, τώρα για τη Σάτη πραγματικά απορώ γιατί έχουμε κάνει σύμβολο επανάσταση στη Μαρίνα Σάτι που το κορίτσι φαίνεται ότι έχει αδιανόητο δέπι. Νομίζω ε, ένα άνθρωπο, να δει, άνοιξε τώρα να δείτε τη συνέντευξη που είχε δώσει την ΕΡΤ εκεί στην Άνση και στον άλλον που δεν θυμάμαι το όνομά του, ε, ή στην ε, Τζένι και το Φώτη στο πρωί Ανσέιδων, δεν τη λε κάτι και πε, περνάει κάποιο από μπροστά τη και, 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 φεύγει. Το δεν είναι αδιανόητο. Αυτό το χασμουριτό, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώ κάποιο θα, θα μπορούσε να πει ότι αυτό είναι πολιτικό statement. Αυτό ήταν μια Δηλαδή, έτσι όπω το βλέπω εγώ, μπορεί εν τέλει να έχει η μαρίνα σάτι σκοτεινά κίνητρα κάτω από αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια ανοησία τη στιγμή, μια ευήθεια που δεν ταιριάζει για τα 37 τη χρόνια, αλλά δεν το βλέπω εγώ σαν πολιτική στάση, εν πάση πει, Μπορεί και εγώ να είμαι ό,τι να είναι και να μην το αντιλαμβάνομαι. Διότι υπάρχουν και άνθρωποι που λένε, Όχι, αυτό ήταν μια σιωπηλή διαμαρτυρία και όλα αυτά. Οι απόψει δίσταται, παιδιά. Η Μαρίνα είπε ότι δεν ήθελε να προσβάλλει κανένα. Βέβαια, δεν ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά τη ή δεν το διευκρίνησε ότι δεν ήταν γι' αυτό. Είναι και αυτό ένα μελλονό σημείο. Τέλο πάντων, ξέρετε, στη ζωή δεν είναι άσπρε μαύρα. Τα πράγματα είναι κάπου στη μέση. Η αλήθεια βρίσκεται στου εξπίστολου. Πέρα από αυτό όμω, θέλω να συνεχίσω α, τι έλεγα α, ναι, για τα γιουχαρίσματα, ότι αυτό δεν. Ε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Α, από, από την άλλη όμω, ε, επίση με κάτι που δεν συμφωνώ από τη μεριά όμω τη διοργάνωση, είναι αυτή η προσπάθεια καταπίεσης της ελευθερίας του λόγου μέσα στο διαγωνισμό, είτε αυτό έγινε σε καλλιτέχνες, είτε αυτό έγινε σε δημοσιογράφους, είτε αυτό έγινε και στο ίδιο το κοινό. Διότι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα αυταρχικά καθεστώτα, ε, δηλαδή, όχι ότι εμεί είμαστε αυταρχικό καθεστώ. Καταλάβετε, η διαφορά των δημοκρατικών καθεστώτων με των αυταρχικών είναι α, η ανοχή τη διαφορετική άποψη και η ελευθερία τη έκφρασή ε, τη. Διότι δεν έχει κάποιο νόημα να ε, ε, σου επιτρέπεται να έχει διαφορετική άποψη αν δεν μπορεί να την εκφράσει. Αυτό είναι και η βασική αρχή τη ελευθερία του λόγου στο Σύνταγμα. Οπότε, εγώ προσωπικά, αν διαφωνούσα, ή εσύ που με ακού, ρε παιδί μου, αν διαφωνεί με τον τρόπο διαμαρτυρία μερίδα του κοινού που έλεγε συθήματα υπέρ τη Παλαιστίνη και Free Palestine και όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να απαγορευτεί στο κοινό να έχει Παλαιστινιακή σημαία ή να λέει συνθήματα για την κατάπαυση του πυρός. Οπότε αυτή η προσπάθεια φήμωσης που έγινε στο κοινό να μην λέει την άποψή του, δημιούργησε μια μεγαλύτερη ένταση, η οποία έγινε ένα τεράστιο escalate, και αυτό με τη σειρά του δημιούργησε ένα κύμα ή α, αντισημητικών ή ισλαμοφοβικών αισθημάτων στο κοινό δηλαδή διχάστηκαν. Ήταν η Ευρώπη στη μια μεριά αντί Παλαιστάιν ή ήταν αντί Ισραήλ. Αυτά, αυτά κάνουν τα πράγματα όταν τα, 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 τα Θα έπρεπε ο καθένα να είναι ελεύθερο και τα συστήματα του να τα πει και την σημαία να έχει και να την ανεμίσει και ό,τι θα, ό,τι θέλουν, εν πάση Γι' αυτό λεγόμαστε και δημοκρατία. Θεωρητικά τουλάχιστον. Και φτάνω στο, στο κομμάτι Ισραήλ-Παλαιστίνη, διότι στην πραγματικότητα αυτό που θα έπρεπε να γίνεται είναι να, να μπορέσουν αυ, ναι, αυτέ οι δύο χώρε ε, να βρούνε μία λύση. Κάτι που όπω προχωράει αυτό ο πόλεμο φαίνεται να απομακρύνονται από κάτι τέτοιο. Και αυτό που δυστυχώ επικρατεί είναι οι εξτρεμιστικέ φωνέ και από τι δύο πλευρέ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα ζητήματα στην ανθρώπινη ιστορία. Ε, εγώ για να το κατανοήσω Πέραν του διαβάσματος που μπορεί να έχω ρίξει, μέχρι και εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη, οπότε τι έκανα, που πάλι και από αυτό που έκανα, πάλι δεν κατάφερα να βγάλω άκρη, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχω επιλέξει αυτή τη δουλειά και επειδή είστε πάρα πολλοί κι εσείς που έχετε απορίες πάνω σε αυτό, σήμερα, συνήθω εγώ ξέρετε γράφω Κυριακή και σήμερα είναι Δευτέρα τώρα που γράφω, εσείς το ακούτε Τρίτη, μίλησα μία ώρα στο τηλέφωνο legit ήταν μία ώρα, μία ώρα και κάτι, εν με έναν, με έναν διεθνολόγο, α, τον κύριο Γουργουρίνη. Τάσο Γουργουρίνη, ο οποίο είναι ε, καθηγητή, διεθνολόγο στο, στη νομική της, ε, της Αθήνας. Χτεν, ε, τη της Αθήνα. Με παρέμπεψε ο κύριο Καραμπατζό, που έχω την μήνα τιμή να γνωρίζω, πας Εξαιρετικός άνθρωπος ο κύριος Γουργουρίνης. Το πόσο πρόθυμος ήταν να κάνει αυτή την κουβέντα μαζί μου και να απαντήσει στις ερωτήσεις που είχα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Ε, εμένα προσωπικά με συγκίνησε πάρα πολύ γιατί... Ε, δεν, δηλαδή Τόση διάθεση για κουβέντα δεν την είχα ξαναδεί από ένα καθηγητή, γιατί δεν την είχα τέτοια διάθεση όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω δεν έκανα και τέτοιε κουβέντε. Διότι και εγώ παιδιά είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη σε αυτό το, το κομμάτι. Βλέπω αυτά που γίνονται, βλέπω αυτό που γίνεται στη Ράφα, λέω τι στον Πούτσο συμβαίνει. Ε, έχει, τα όρια έχουν ξεπεράσει, δεν υπάρχουν όρια. Δηλαδή, ο κόσμο ε, ανέβασε και ένα απόσπασμα που έλεγε ο Μόργαν στην εκπομπή του που ρωτούσε έναν εκπρόσωπο τύπου τη κυβέρνηση του Νετανιάχου, αν γνωρίζουν πω οι άμαχοι έχουν σκοτωθεί και ουσιαστικά δεν, δεν το απαντούσε άνθρωπο. Δεν μπορώ να. Δεν κλείνω τα μάτια μου. Δεν λέω Α, δεν υπάρχει πρόβλημα και αλλά καλά γιατί η ωραία Δύση και. Λα, λα, λα. Και η ωραία Δύση, μια χαρά και η ωραία Δύση μπορεί να διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Επειδή είναι Δύση, τι σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα διαπράξει, Όχι. Και η κουβέντα μας ξεκίνησε κάπως το... τον ρώτησα α, για τον όρο γε, γενοκτονία. Διότι είναι ένας όρος πολύ βαρισίμαντος που έχει προεκτάσεις. Εγώ θα σας πω πάνω κάτω τι συζητήσαμε. Θέλω να βγάλετε εσείς το συμπέρασμά σας αν καταφέρετε γιατί είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα που φανταστείτε ακόμα και εμένα με μπέρδεψε ακόμα παραπάνω. Anyway, ε, να, να ξεκινήσω γιατί είναι, είναι πολλά, δεν ξέρω αν θα προλάβω να πω ό,τι θέλω σήμερα. Τουλάχιστον αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε θέλω να το πω. Λοιπόν, μου είπε ότι υπάρχουν δύο ειδών ε, γενοκτονίες. Είναι ο όρος της πολιτικός και νομικός. Ο πολιτικός, καταλαβαίνετε, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εγώ στην καθομιλωμένη σου, δεν, δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, τις τυπικές, τις οποίες χρειάζεται ο νομικός όρος γενοκτονία για να, α, για να υπάρχει. Α, διότι η γενοκτονία είναι... Η απαγόρευση τη γενοκτονία είναι μια απαγόρευση που είναι κανόνα διεθνού δικαίου και ενσωματώνονται από όλε τι ένωμε τάξει, από όλε τι χώρε, εν πάση περιπτώσει, μέσω διεθνών συμβάσεων, τι οποίε είναι υποχρεωμένα τα κράτη να τι ε, τηρούν. Και έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έχει μια. όπω είναι στα εγκλήματα, που σίγουρα αν έχετε δει κάποιο βίντεο μου ή κάποιο newsletter μου να μιλάω για, τα, για ποινικά ζητήματα, για να έχει ένα έγκλημα χρειάζεται μια αντικειμενική υπόσταση, δηλαδή χρειάζεται να έχει την πράξη και μια υποκειμενική υπόσταση, δηλαδή. Να καλύπτει αυτή την πράξη, είτε με δόλο το να θέλει να το κάνει και να το κάνει, είτε με αμέλεια το να μην καταβάλει τους κανόνε προσοχή και να κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε, στην αντικειμενική υπόσταση της, γενοκτονία. γενοκτονίας α, υπάρχουν, κάποιε υπάρχουν κάποιες πράξεις που πρέπει να γίνουν για να τις έχουμε. Π.χ. να α, υπάρχουν ανθρωποκτονίες με πρόθεση, να επιβάλλει συνθήκες σε, σε κομμάτια α, λαών α, που ο σκοπό θα έχουν τη γενοκτονία, οι μέτρα που να παρεμποδίζουν τις γεννήσεις, να υπάρχουν βασανιστήρια εκτεταμένες συμπεριφορές. Όλα αυτά σε, 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 ένα σύνολο ή σε ένα μέρος μιας ομάδας λόγω φιλετικών και ε, εθνοτικών κριτηρίων ότι θέλεις να τους εξαφανίσεις σε αυτό είναι η γενοκτονία. Γενοκτονία. Αυτό είναι το αντικειμενικό κομμάτι. Μου είπε, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε στη Γιουγκοσλαβία, υπήρχαν έβλεπε τι δολοφονίε, τι ανθρωποκτονίε, τι έβλεπε, γι, γινόντουσαν. Το δύσκολο κομμάτι είναι το να καταφέρει το δικαστήριο τη Χάγης λέμε τώρα, να, να αποδείξει ότι όλε αυτέ οι πράξει, οι οποίε τι βλέπει και λε, είναι πράξει γενοκτονία, να επικαλύπτονται με τον σκοπό της γενοκτονίας, αυτό που λέμε την υποκειμενική υπόσταση, ότι εγώ όλα αυτά τα έχω κάνει με σκοπό να κάνω γενοκτονία. Αυτό είναι το δύσκολο. Το νομικό κομμάτι, ξαναλέω, όχι την πολιτική της α, διάσταση. Και αυτό τώρα μας πήγε η κουβέντα στο σε τι κατάσταση βρίσκεται το δικαστήριο της Χάγης όσον αφορά την υπόθεση στο Ισραήλ και αυτά που γίνονται και αυτά που κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη το, αυτό που ήταν το wow και έκανε ε, εντύπωση σε πάρα πολλούς, εγώ τώρα το έμαθα γιατί δεν το είχα παρακολουθήσει και Προφανώ και πάρα πολλοί δεν το είχαν παρακολουθήσει. Το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη έβγαλε μία απόφαση, μία προσωρινή διαταγή, δηλαδή δεν, είναι, δεν έκρινε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ε, γενοκτονία. Έβγαλε τα ασφαλιστικά μέτρα που λέμε, μία προαπόφαση, και είπε ότι συγκεκριμένα περιστατικά, πραγματικά περιστατικά που έγιναν από τον Οκτώβριο και μετά, θα μπορούσαν, όχι ότι είναι, αλλά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν τον κανόνα τη απαγόρευση γενοκτονία. Δηλαδή, υπάρχει μια ισχυρή ένδειξη ότι εκεί γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι τελική απόφαση αυτή, αλλά είναι μια πολύ, πολύ, πολύ ισχυρή ένδειξη. Τώρα, α, για να φτάσει το δικαστήριο τη Χάγη στην ουσία τη υπόθεση και να το δικάσει αυτό, πρέπει να περάσει και από ένα άλλο στάδιο που να, που να κρίνει αν είναι αρμόδιο να δικάσει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ νομικό αυτό και θα χάσω χρόνο να σας το εξηγήσω, ίσως σε ένα επόμενο επεισόδιο, αν θέλετε. Λοιπόν, α, τώρα τον ρώτησα α, σε τι κατάσταση ποιο έχει πάει το Ισραήλ στο δικαστήριο τη Χάγη. Υπάρχει η προσφυγή τη Νοτιοαφρική κατά του Ισραήλ α, και μόνο τη Νοτιοαφρική, αλλά μου είπε ότι λογικά θα μπουν και, άλλα, και άλλε χώρε σιγά σιγά. Α, που το πήγε στο, το, η Νοτιοαφρική Αφρική πήγε το Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο α, γιατί Παραβιάζει παιδί με τη σύμβαση για την εξάλληψη τη γενοκτονία. Γιατί υπάρχει μία διάταξη μέσα σε αυτή τη σύμβαση που λέει ότι για διαφορέ ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ερμηνεία αυτή τη σύμβαση, αρμόδιο για να τα επιλύσει αυτά τα ζητήματα είναι το δικαστήριο τη Χάγη. Και υπάρχει και μία άλλη προσφυγή που είναι τη Νικάραγουα κατά τη Γερμανία, που ουσιαστικά κατηγορεί την Γερμανία ότι παρέχοντα εξοπλισμό τεχνογνωσία, πιο πολλή τεχνογνωσία είναι. Το τεχ... Το τεχνολογικό αυτό το κομμάτι βοηθάει, ε, την, το, βοηθάει η Γερμανία το Ισραήλ να τελέσει γενοκτονία. Και μου έκανε μια ερώτηση εκεί ο κύριο Γουργουρίνη, μου λέει θα μπορούσε κάποιο να στείλει αυτή τη στιγμή όπλα στο Ισραήλ. Μου λέει όχι, διότι όποιο αυτή τη στιγμή πάει να δώσει έξοπλισμό στο Ισραήλ ε, θα θεωρείται ότι με τι πράξει του συμβάλλει και αυτό το κράτο στη γενοκτονία που διερευνά ε, το δικαστήριο τη Χάγη ότι γίνεται στην στην Παλαιστίνη Τώρα επειδή ανέφερα σε κάποια στιγμή Αν εμ, τον ρωτάω Θα σας πω πως κύλησε η συζήτηση γενικότερα Έτσι όπως έχω κάνει και τις εμ, σημειώσεις μου Ότι εμ, το, Τον ρώτησα ποιο είναι το worst case scenario Στην περιπτώσει. Δηλαδή που θα πέφτει η κατάσταση Τι θα γίνει, τι θα γίνει Γιατί αυτό που ζούμε είναι κάτι ε, ε, Τρομερό Είναι κάτι σκληρό είναι, Δεν είναι μου λέει το worst case scenario είναι να συνεχίσει αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Και τον ρωτάω για την λύση των δύο κρατών. Μου λέει, de facto, α πούμε, ε, υπάρχουν δύο κράτη εδώ και καιρό. Τώρα δεν αναγνωρίζεται η Παλαιστίνος κράτος από τον ΟΗΕ και το να αναγνωριστεί ένα κράτος από τον ΟΗΕ σου δίνει κάποια benefits, ιδιαίτερα στου αρχηγού κρατών, αυτών των κρατών που αναγνωρίζονται. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα που μου το είπε ο κ. Γουργουρίνη, γιατί εγώ εντάξει δεν το θυμόμαι, το είχα κάνει στη σχολή νομίζω αυτό. Α, μ, όταν είχε πάει, ε, όταν κάποιο είναι αρχηγό αρχηγός κράτους δεν μπορείς να τον συλλάβεις okay. α, ο Άμπας είχε πάει στη Γερμανία ε, όχι, δεν το έχω, ε, αυτό, αυτό το συγκεκριμένο δεν το είχα κάνει στη σχολή. Το είχα κάνει στη σχολή το ότι δεν μπορούσα να συλλάβει στον αρχηγό του κράτου, εν περιπτώσει. Είχε πάει λοιπόν στη Γερμανία α, και είχε πει ότι αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη ισούται με χίλια ολοκαυτώματα. Τώρα, για εσά που δεν το ξέρετε, το να πει στη Γερμανία ότι να δηλώσει ότι κάτι ρε παιδί μου ε, είναι σαν το ολοκαύτωμα ολοκα... με χίλια ολοκα... ολοκαυτώματα, δηλαδή να μειώσει τη σημασία του ολοκαυτώματο στη Γερμανία είναι ποινικό αδίκημα. Οπότε υπήρξε εκεί μια που είπε ότι αυτό που έκανε ο Αμπά υποβάθμιζε τη σημασία που, που έχει το ολοκαύτωμα και εκεί ξεκίνησε μια ποινική διαδικασία. Α, και προσπαθούσαν τώρα να δουν ότι ρε παιδί μου, κάπω να το μαζέψουν, ε, διότι το, η, Γερμανία δεν, ε, η Γερμανία δεν αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ω κράτο. Οπότε, εφόσον. Δεν την αναγνωρίζω ω κράτο. Άρα και ο αρχηγό του κράτου τη δεν έχει αυτή την ασυλία που σα είπα. Άρα θα μπορούσε να το ασκήσει ποινική δίωξη. Από την άλλη, όμω. Ε, επειδή δεν θέλανε να δοθεί και έκταση σε αυτό το ζήτημα, τέλο πάντων μετά από ένα χρόνο είπαν ότι οκ. Okay, τα, τα δικαστήρια εκεί πέρα, ότι δεν είναι κράτο η Παλαιστίνη, αλλά είναι μια α, sui generis κατάσταση. Οπότε μουτάντη, μουτάντη, δηλαδή αναλογικά α, πρέπει να το αναγνωρίσουμε ω κράτο. Δηλαδή να του, ανα, 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 αναλογικά να το αναγνωρίσουμε τα benefit που έχει κάποιο άλλο το να τα benefit που έχει ένα κράτο, στην αναγνώρισή του ω κράτο αυτό. Τώρα, αυτό ήταν ένα νομικό για να σα εξηγήσω λίγο πώς, α, τι σημαίνει ένα κράτο. Σε πάση με ένα ντεσού που μπορεί να σα άρεσε, μπορεί και να μην σα άρεσε, κρατήστε το, αφήστε το. Εγώ λέω να το κρατήσετε γιατί είναι ένα ωραίο παράδειγμα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, η Παλαιστίνη δεν είναι κράτος, όπως είπα, αναγνωρισμένο με τον ΟΗΕ, αλλά έχει το στάτους του παρατηρητή. Αλλά αυτό που πάει να γίνει, μπορεί να γίνει τώρα, μπορεί να γίνει σε 20 χρόνια, είναι να γίνει και αυτό κράτος. Και μάλιστα ο κύριος Γουργουρίνης είπε ότι ένας από τους λόγους που είχα μάσκ ε, ξεκίνησε να κάνει ό,τι κάνει, ξέρουμε, τον Οκτώβριο που έγινε, και αυτό που έγινε με τη δολοφονία των. εκεί στη συναυλία. Ε, το έκανε προκειμένου να υπάρχει μια συμβασιακή λύση σε αυτό το ζήτημα που ε, πάει. Γιατί το, τόσα χρόνια, όταν έφυγε το Ισραήλ από τη Γάζα, ε, πότε έγινε αυτό, εν έχει κάποια χρόνια, ε, το Ισραήλ άρχισε να ευημερεύει πάρα πολύ, αλλά η κατάσταση στην Παλαιστίνη άρχισε να χειροτερεύει επίση και πάρα πολύ. Και κάπως έτσι το, το μου το είπε ο, ο, καθηγη, ο καθηγητής. Α, τώρα βέβαια, ε, μου ανέφερε επίσης ότι και αυτός μιλώντας με πάρα πολλούς μετροπαθείς, μετροπαθείς ε, Ισραηλινούς, ε, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ακόμα όμοιροι από τη μεριά τη Χαμά. Και το αφήγημα του Νετανιάχου, ποιο είναι, ότι εγώ, δεν, όσο οι όμοιροι δεν μου του επιστρέφετε, δεν μπορώ να σταματήσω τι εχθροπραξίε. Και αυτό είναι μία άποψη την οποία την έχουν πολύ μετροπαθεί οι Ισραηλοί επίση, όσον αφορά το κομμάτι των ομήρων. Ότι ξέρει, έχετε του ομήρου μα, άρα και... Ε, Αυτά αναφέρω όλη, 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 όλη τη συζήτηση. Τώρα, ε, η κατάσταση που έχει να κάνει με τη Ρωσία, γιατί το συζητήσαμε και λίγο αυτό, είπαμε ότι ας πούμε στη Ρωσία υπάρχει μια πιο μεγάλη συλλογικότητα σχετικά με, το ότι, με τις κυρώσεις που έχει βάλει ο υπόλοιπο κόσμος στη Ρωσία. Καταρχάς ο Πούτιν είναι και ε, ε, έχει κέντρα σύλληψη έτσι, στο ποινικό σκέλο. Αλλά δεν υπάρχουν οι ίδιε κυρώσει σε επίπεδο Ισραήλ. Υπάρχουν μονομένε κυρώσει, που ο Ερντογάν είπε ότι θα περιορίσει το εμπόριο. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η συλλογικότητα, βέβαια. Ε, γιατί το, το, τον ρώτησα τον κύριο Γουργουρίνη, του λέω, ε, δεν έχει ξεπεράσει, α πούμε, τα 9-8 ώρα, δεν το βλέπουμε όλοι. Ναι, μου λέει, φυσικά τα έχει ξεπεράσει. Και όταν βλέπει και παλιού συμμάχου του Ισραήλ να, 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 κάνουν πίσω, να μη να λένε τι κάνει εδώ στα μάτα, και η Γαλλία και αυτά έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα όταν τον ρώτησα σχετικά με, το, με αυτά τα κινήματα που γίνονται σε όλα τα πανεπιστήμια στο στον κόσμο και του είπα ότι ε, συνήθως όταν τα, τα πανεπιστήμια και τα κινήματα που γίνονται στα πανεπιστήμια τάσσονται υπέρ ενό απελευθερωτικού αγώνα. Στα, στα λογικά πλαίσια, δηλαδή τώρα είναι εγκληματικό και το είπε ο ίδιο του. Είναι εγκληματικό να βγαίνει και να λες ότι να είσαι πρόχαμά. Είναι έγκλημα. Είναι εγκληματικό να βγαίνει και να λε ότι. Ε, δεν έχει σκοτώσει Χαμά κανένα και είναι προπαγάνδα του Ισραήλ. Όλα αυτά είναι εγκληματικά. Έτσι αυτό που λέει ο κύριο Γουργκουρίνη. Αλλά το να. Ε, το, μετά το, 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 το ρωτάω, εγώ, το να στηρίζει σε ένα απελευθερωτικό κίνημα, ε, free Palestine, να είναι και κράτο, να μπορεί να ζει ειρηνικά κι αυτά. Ε, και όλα αυτά τα κινήματα που έχουν ξεκινήσει από πανεπιστήμια, πα περιπτώσει, όλο τον κόσμο, συνήθω του λέω, δεν πάνε τον κόσμο πιο μπροστά. Και μου λέει, μου απαντάει, ε, τα κινήματα τον πάνε πιο μπροστά ή η κοινωνία γενικότερα. Ε, διότι εδώ πέρα ας πούμε θυμάται και μου λέει ότι όταν έκανε, ο, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά μερικές φορές όταν ε, είχε μπει ο Πούτιν στην Τσετσενία και έσφαζε εν πάση περιπτώσει μόκο εδώ στην Ελλάδα διότι υπάρχει και αυτή η ρωσοφιλία, πουτινοφιλία και όλα αυτά τα σχετικά ε, συνεχίζοντας εν πάση περιπτώσει κάπως είπαμε και άλλα διάφορα Κάπω κάπως τον ρώτησα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν, σαν, ελληνική κοινωνία, σαν Ελλάδα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η λύση, πώς μπορούμε να προωθήσουμε την συνέβρεση μιας ε, λύση ε, ε, ειρηνικής λύσης μεταξύ αυτών των δύο κρατών. Και μου λέει ότι αυτό μου λέει που μπορώ να σε συμβουλέψω εγώ και αυτό που λέω σε όλου είναι αυτό που έλεγαν οι παλιοί καθοδηγητέ στου κομμουνιστέ, εν πάση περιπτώσει, του σωστοί κομμουνιστέ, όχι έτσι όπω κατέληξε να είναι, ότι ε, όταν λέει καταλάβουμε ότι ο πόλεμος με μια γειτονική χώρα κάνει πάρα πολύ κακό, πρώτα απ' όλα σε σένα σαν χώρα, ε, και όταν μπεις, αλλά για να το καταλάβεις αυτό πρέπει να μπει σε μια διαδικασία για να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Καλά όλα αυτά τα ωραία τα αφηρημένα που είναι μακριά μας, αλλά το θέμα είναι τι κάνεις εσύ στο μικρό κοσμό σου και ότι πρέπει να επιλέγεις να κάνεις το σωστό... διότι όλοι οι άνθρωποι ξέρουν ποιο είναι το σωστό... και ότι αυτό όταν εσύ σαν μονάδα κάνεις το σωστό... θα έχει ένα multiplying effect... και άρα όταν... δηλαδή αυτό θα βοηθήσει... Ε, ε, short term, όχι, αλλά όταν θα βρεθεί εσύ δίπλα, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ που πίσω σου θα είναι ένα Αλβανό και κάτι θα γίνει, δεν θα πει σαν τον Αλβανό, ξέρω εγώ. Θα καταλάβει ότι αυτό είναι λάθο, ότι δεν είναι σωστό, ότι δεν είναι ωραίο. Και δεν θα το πεις και ότι αυτό θα έρχεται ένα multiplying effect σε όλη την ανθρωπότητα και τον κόσμο εν γένει. Θα φτάσει στη Γάζα αυτό το πράγμα, όχι άμεσα, αλλά μου είπε νεφέλη <laughs> πραγματικά δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο για να έχουμε ελπίδα ως ανθρώπινο είδος. Και εκεί κατάλαβα ότι ε, το θέμα είναι τόσο περίπλοκο, είναι τόσο δύσκολο, είναι τόσο, δεν είναι πέντε reels στο instagram και δύο youtube βίντεο, Μία ώρα με έναν διεθνολόγο και ακόμα που σας τα λέω δεύτερη, τρίτη φορά τα λέω, δε, δεύτερη φορά τα λέω γιατί τα πάω και μια στο Γιάννη για να ε, δω ότι μπορώ να τα συντάξω, ας πούμε, ακόμα ε, με, 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 με μπερδεύει παραπάνω. Και όταν τον ρώτησα ποια είναι ή η σταση που πρέπει να έχουμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μου λέει ότι πρέπει να, πρέπει να καταδικάζουμε τη βία που όπου και προέρχεται και χωρίς αστερίσκους. Δηλαδή, καταδικάζουμε τη βία που κάνει ο Πούτιν, καταδικάζουμε τη βία που κάνει ο Νετανιάχου, καταδικάζουμε τη βία που κάνει η Χαμάς, από όπου και προέρχεται χωρίς ναι μεν και αλλά και χωρίς αστερίσκου, αστερίσκους όπως ξαναείπα διότι το δίκαιο σου λέει ότι είναι αυτή η συμπεριφορά το δίκαιο είναι και αυτό ο καταδικασμό τη βία, έχει να κάνει με το δίκαιο. Και ναι. Επίση, ένα άλλο που μου είπε έτσι κάπω κλείνοντα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τα διεθνή πολύ περισσότερα από άλλε χώρε. Δηλαδή, μου είπε ότι στην Αφρική υπάρχουν χώρε που. Ε, τι πόλεμο. Εμεί λέει έχουμε πόλεμο κάθε μέρα, α πούμε. Ε, σου και αυτό που ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα. Από ό,τι καταλάβατε, ε, μιλάω ήδη 17 λεπτά γι' αυτό. Και το, το πράγμα είναι πολύ πολύπλοκο, όπω ξαναλέω. Δεν ξέρω αν σα ε, βοήθησε αυτή η κουβέντα που έχω με έναν διεθνολόγο. Εγώ κατάλαβα 5-10 πράγματα. Θα ήθελα πραγματικά να μιλήσω άλλε 4 ώρε με αυτόν τον άνθρωπο ή να συνεχίσω να το ψάχνω αυτό, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι να μου πείτε τα, ε, τα, τα σχόλιά σα, διότι. Ε, Θέλω, θέλω να ξέρω τι σκέψη σας πάνω σε αυτό, η αλήθεια είναι. Και το πώς ε, εσείς το βλέπετε όλο αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Να περάσω στα ευχαριστήρια των ε, Patreons, γιατί θα το ξεχνούσα σωριακά. Επίσης οι Patreons ξέρουν ποιοι είναι δύο οι δύο επόμενοι καλεσμένοι υποψήφιοι Ευρωβουλευτέ, που θα έχει μπούκλα 9-9. Έχουμε δύο τελευταίους και νομίζω εντάξει κάπως κλείσαμε εδώ πέρα, μπουχτίσατε. <laughs> Είπαμε ότι το ότι η συνέντευξη του Γαβρίλη είναι πάρα πολύ καλό drinking game. Νομίζω ότι το έχω πει στο βρε μου. Κάθε φορά που ακούγεται βρε παιδί μου να πίνετε και ένα σπινάκι θα γίνετε ε, κουρκουμπίνια μέσα σε πέντε λεπτά. Οι Patreons προφανώ το ξέρουμε. Ξέρετε, το Patreon είναι μια μορφή με την οποία εδώ μα στηρίζετε. Μα στηρίζετε για να έχω μετά εγώ χρόνο να μιλάω μια ώρα με έναν διεθνολόγο και να σα τα μεταφέρω αυτά. Αυτό στηρίζουμε ουσιαστικά. Το να σα μεταφέρουμε εδώ πέρα πρώτο γενή γνώση με έναν διαφορετικό τρόπο να τα καταλαβαίνετε και στους golden, στις golden θέσεις εδώ πέρα να ευχαριστήσω την Πλάμη, τον Κωνσταντίνο, τον Στέλιο, τον Στράτο, τον Γιώργο, τη Σπύρη, τον Παναγιώτη, τον Θάνατο Βάιο, τον Γιώργο, τον Κάταλιστ, μετά τον άλλο τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τον άλλο τον Γιώργο, την Κατερίνη, τον Παναγιώτη, τον Γρηγόρη, τη Σοφία, τη Γιώτα, το Στάθη, τον Κώστα, την Αγγελική και την Ειρήνη. Είναι οι μπερμπάντιδε και οι καραμπούζου κλίδε, που έτσι είναι, high, high που λέμε εμεί εκεί στο, στο, κοριό μου. Αλλά και όλου σα του υπόλοιπου, ξέρετε, που με τον οβολό σα εδώ πέρα μιλάω μία με, με, με <laughs> λόγο και παραπάνω. Προσπαθήσω να τα πω ωραία και καλά. Όντω θέλω να μου πει πάνω σε αυτό. Και παιδιά, εσεί που είστε στο Patreon, στείλτε μου λίγο, σα παρακαλώ, αν κατανοήσατε έτσι όπω τα είπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το feedback. Είτε είναι καλό, είτε κακό, είτε μέτριο. Το feedback γενικότερα Βοηθάει αυτό, αυτό το πράγμα να πάει μπροστά Θέλουμε να είναι ωραία τα πράγματα Όχι άσχημα Να κλείσω κάπως με αντρικό κέφαλο Γιάννη είναι Μη με βρήσεις σε παρακαλώ Λοιπόν ακούστε να δείτε Μια μικρή σκέψη θα κάνω και, ε, Από αυτό που ήθελα να κάνω την προηγούμενη εβδομάδα, Αυτό το podcast έχει πάρα πολλά ε Δε, Δεν θέλω να πείτε κάτι γι' αυτό Τα έχω κόψει γενικά Αλλά μερικές φορές ε, ε, Να το τώρα πάλι μου βγήκε Όταν αγχώνομαι μου βγαίνουν Λοιπόν, Είπα στη μάνα μου και γενικότερα, έχω κάνει μια συνειδητοποίηση. Είμαι 26 χρονών. Θα μου πει να θέλει να κόσμο 26 χρονών, σκάσει. Αλλά η συνειδητοποίηση που έκανα είναι ότι δεν έχω πρόβλημα, έλεγα στη μάνα μου, να, ότι έχω αποδεχτεί το γεγονό ότι μπορεί να μείνω μόνη για πάντα σε αυτή τη ζωή. Να μην βρω κανέναν ρε παιδί μου, να, να πεθάνω μόνη μου. Θα, θα πεθάνω με φίλου, εν πάση περιπτώσει, Αλλά το έχω, έχω αποδεχτεί. Το έχω βάλει κάτω και λέω νεφέλη ίσω. Ίσως μείνει. ίσω. Αυτό και σαν πιθανότητα υπάρχει. Νομίζω ότι είμαι OK με αυτό. Δεν θα ήθελα βέβαια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η τροφικότητα. Αλλά ρε Πούστη, είμαι πάρα πολύ δύσκολο άνθρωπο. Και όσο μ, γνωρίζω άντρε, τόσο πιο πολύ δυσκολεύω. Δηλαδή δεν μου το κάνουν εύκολο κι αυτοί. Έχετε ακούσει εδώ πέρα 100 επεισόδια. Καταλαβαίνετε τι είναι. Και ο ένα μου ξενίζει, ο άλλο μου βρωμάει και δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι είναι προορισμένοι στο να είναι χαρούμενοι με έναν άνθρωπο για όλη του τη ζωή. Δηλαδή, αυτό το ισόβια κάπω μου κάνει σαν φυλακή. Μπορεί να είμαι εγώ περίεργη. Το ακούω, δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρω έναν άνθρωπο και να τον ερωτηθώ τόσο παράφορα και να πω «He's the one» και έλα θα περάσουμε όλο μας το, ε, όλο το βιός μαζί, βίος ανθόσπαρτων και όλα αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω, υπάρχει, υπάρχει για όλου κάποιο εκεί έξω. Έτσι με πιάνουν αυτά τα, τα υπαρξιακά. Μήπω όντω μερικοί θα πεθάνουμε μόνοι μα και πρέπει να το κάνουμε embrace όλο αυτό. Η μάνα μου με μεταξύ κοινικότατη μου λέει: Εντάξει, μην είναι μόνο, σου, αλλά κάνε ένα παιδί τουλάχιστον. Δηλαδή μου πραγματικά θα φάω τον μπλακούντα σε λίγο. Δηλαδή θα το βγάλω το παιδί από, το, από τον αέρα με το τόσο. Κάνε ένα παιδί και κάνε παιδί. Και εγώ δεν μπορώ καθόλου τα παιδιά. Δεν εγώ και παιδιά δεν είναι, δεν είναι ασυμβίβαστο. Ασυμβίβαστο. Ε, δηλαδή θα, προτου, θα προτιμούσα να βρω ένα σύντροφο χωρί να κάνω παιδί παρά να κάνω παιδί μόνη μου. Θα μου πει: Δεν θέλει, δεν μπορεί 26 χρονών και λε αυτέ Και σιγά μην μείνει μόνη σου ακόμα 26 χρονών. Ναι, αλλά έπεσα παιδιά και εγώ σε αυτή την παγίδα που πέφτουν πάρα πολύ. Και είπα και έλεγα όταν πέφτανε στην παγίδα. Θα σα πω ποια είναι η παγίδα. Πώ γίνεται να πέφτε σε αυτή την παγίδα έξυπνοι, σκεπτόμενοι άνθρωποι, ειδικά γυναίκε δυναμικέ, στην οποία έπεσα κι εγώ, γιατί καλό μαλάκα κλόουν είμαι κι εγώ. Ποια είναι αυτή η παγίδα στο ότι φτάνω τα 30 σε τέσσερα χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία γιατί τα χρόνια περνάνε. Λα, 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 λα. Λοιπόν, φτάνουν τα 30 και όταν δεν έχει σχέση σοβαρή σε αυτήν την ηλικία, μαλάκα μετά πέφτει η στο 50% και τελείωσε. Αυτό ήταν. Έπεσα σε αυτήν την παγίδα εγώ. Εγώ που έχω εγκέφαλο, ρε μαλά. Έπεσα εγώ σε αυτήν την παγίδα που είμαι νούμερο ένα σκεπτόμενο άνθρωπο. Εντάξει, δεν είμαι νούμερο ένα, αλλά καταλάβατε, είμαι σε λάμπη με ρομπέ Πώ γίνεται αυτό, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ή, μου λέει μου καρτερίνα, μου λέει. Πώ ε, πώς πιστεύεις ότι θα βρεις άνθρωπο όταν είσαι μαζί μας Σάββατο βράδυ ε, στην Κυψέλη και βλέπεις Eurovision. Εντάξει, Eurovision ήταν μια εκπαιδευτική περίσταση, σε πάση περιπτώσει. Και εγώ, εντάξει, δεν βγαίνω έξω, δεν κάνω πράγματα να, να προχωρήσω σε αυτή τη ζωή. Μένω λίγο στάσιμη. Οπότε είμαι αυτού του ανθρώπου που θέλουν να αλλάξει ζωή του, αλλά κάνουν τα ίδια πράγματα. Οπότε ε, ε, οδηγούνται στι ίδιε επιλογέ και στην ίδια. Και κάπω έτσι απλά θέλω να γκρινιάζω, γι' αυτό έχω και αυτό το podcast άλλωστε. Μπορώ να γκρινιάζω ελεύθερα, εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, αν κι εσεί ε, πέσατε ποτέ σε αυτήν την παγίδα, γιατί αυτό είναι παγίδα. Παγίδα είναι να το σκεφτεί ότι πέφτει αξία το 50%, είναι μια μπουρδα, είναι μια μαλακία. Και εγώ που το είπα, νιώθω ηλίθια. Αλλά εγώ το λέω για να το ακούσουμε και εμεί όλοι οι υπόλοιποι που το έχουμε νιώσει και να νιώσουμε ηλίθιοι όλοι μαζί, εν και να αγκαλίζουμε τη λιθιότητά μα και να πούμε μπροστά. Αν έχετε πέσει κι εσεί αυτή την παγίδα τη καρδιά. Αν εσεί είστε έτσι στιβαροί και γεροί, εν πάση περιπτώσει, να μου στείλετε μία μαύρη καρδιά. Θεωρώ βέβαια πάντα ότι αυτή η μαλακιά από κάπου προέρχεται και πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Εμεί οι γυναίκε και δεν πέφτουν οι άντρε. Γιατί οι άντρε μετά τα 30 δεν πέφτει αξία τους, η αξία του ζωή. Η αξία του μετά τα 30 αυξάνεται. Κατά κορύφα. Δηλαδή γίνονται ωραίοι, ε, παι, έτσι μισθωμένοι. Δηλαδή μου και δύο-τρει ρητίδε που είναι σεξ, λίγο γκριζάρι και το μαλί. Γίνονται ωραίοι, κατάλαβε. Η αδικία του κόσμου. Λοιπόν, παιδιά, έχω το πιο μεγάλο επεισόδιο που έχω κάνει αυτό. Οριακά έχω κάνει μία ώρα podcast μόνο μου, λες και είμαι καλεσμένη με το αυτό μου. Τελειώνω, γιατί ο Γιάννης θα με δείρει. Φιλάκια. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.